Ωχ, πρωινό ξύπνημα, τα παιδιά πήγαν σχολείο. Τι είναι αυτός πρωί-πρωί, χάλασε το βανάκι του. Α, τώρα που είπα χάλασε. Δες τι έπαθε το κινητό. Μόλις άναψε την μπαταρία. Μόλις είχα φέρει το κινητό στο μαγαζί με φτιαγμένη καινούρια μπαταρία και πάω να βάλω τη μάσκα και επειδή την κρεμάω πάνω στα μολύβια, τσακ, έπεσε όλο το βαζάκι με τα μολύβια. Πρώτη φορά σπάω οθόνη. Γελάς. Και το άλλο το κινητό. Ποιο? Δεν βρίσκω στην οθόνη. Ποιο κινητό? Θα ψάξω να το βρω. Να το βρεις. Μέσα στα θύματα. Πρώτη φορά συμβαίνει. Σχέτως τι λέει. Μην την πιστεύετε. Δεν βλέπω να αγοράζω καινούριο κινητό σύντομα. Οπότε, σπασμένη οθόνη. Νο. Ω, αγόρι, τι κάνεις? Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ω, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είσαι πρωινός τύπος, ρε. Πρωινός, δεν θα το λέγα. Πού σε πετυχαίνω? Είμαστε στην Κολονία, στη βροχερή, εδώ πέρα μου δει η Κολονία. Σοβαρά? Για δουλειά, ναι. Δεν φοβάσαι κορονοϊούς, τέτοια... Είμαστε στο σπίτι τώρα, στο διαμέρισμα μόνοι μας. Πιστεύεις? Αν πιστεύω. Ναι. Στον τρόπο που βλέπω στον δρόμο που φοράνε τη μάσκα οι άνθρωποι, αν υπήρχε όντως θανατηφόρος ιός, θα έπρεπε να είχαμε πεθάνει όλοι. Δεν μου λες πότε θα βρεθούμε, ρε, να ζωγραφίσουμε τίποτα μαζί? Ναι, να ζωγραφίσουμε, ναι. Το ξέρεις? Θα σούρθουμε Θεσσαλονίκη, πότε? Σοβαρά? Το έχουμε στα σχέδια. Το ξέρεις ότι γουστάρω αυτά που κάνεις και μπράβο σου. Και εγώ είδα τώρα πρόσφατα στο YouTube και έλειωσα λίγο το ένα μετά το άλλο. Χάρηκα που σε είδα, χάρηκα που τα είπαμε. Να προσέχεις. See you soon. Ναι, θα τηλεμεταφέρθω τώρα. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζετε το Θανάση, ο Θανάσης είναι ένας γραφιτάς, ένας καλλιτέχνης και μπορεί να σου κάνει έργο τέχνης από οποιοδήποτε αντικείμενο. Ζωγραφίζει καπέλα, παπούτσια, μπλούζες. Γενικά, σπουδαίο παιδί, πολυτάλαντος και ανυπομονώ πάρα πολύ να το γνωρίσω εδώ, Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως εμείς να ετοιμαστούμε γιατί μας περιμένει μια πολύ δύσκολη μέρα. Σίγουρα και by far χειρότεροι οδηγοί νομίζω πως είναι οι ταρίφες. Οι ταρίφες ίσως επειδή ξέρουν τον δρόμο, ίσως επειδή οδηγούν όλη μέρα, δεν ξέρω τι γίνεται, περνάνε ξυστά σου. Καλημέρα, Χριστό. Ο Παγασάκος ο Χρήστος πήρε καινούρια καρέκλα. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Πολλά είπαμε όμως και τώρα είναι ώρα για δουλειά. Σήμερα λοιπόν έχουμε το φίλο μας εδώ ο οποίος θέλει κάτι λίγο πιο rock και η υποχρέωσή μου είναι να του δώσω ακριβώς αυτό που θέλει. Στάμπα. Χαίρομαι, ήθελες, έτσι. Ναι, χαίρομαι. Χαίρομαι.
Δυνατό συζήτηση. Θα σα πω και τα τραγούδια. Να είστε καλά, θα σα αγκαλιάσω. Όχι, είναι COVID. Στη συνέχεια. Δεν θα τελειώσει ο COVID, αλλά σε αγκαλιάσω. Σκάσαμε. Λοιπόν, δύσκολο δέρμα σήμερα ο φίλος, αλλά νομίζω τα καταφέραμε μια χαρά. Επίσης, το άλλο περίεργο που ζούμε φέτος είναι ότι δεν έχουν έρθει καθόλου φοιτητές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ναι, φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που έστω και σε αυτές τις συνθήκες μπορώ και εργάζομαι και κάνω αυτό που αγαπάω σαν επάγγελμα. Αφροδιτή, πιστεύεις τον κορονοϊό, υπάρχει? Υπάρχει. Υπάρχει, ε? Υπάρχει. Δεν κατασκεύασμα των Ρώσων και των Αμερικάνων που θέλουν να πλήξουν τις... Αυτά στις Αμερικάνικες ταινίες. Τα συστήματα και... Ε, όχι. Αυτά στις Αμερικάνικες ταινίες. Να κάνω μια ερώτηση. Βέβαια. Το χόρτο καλό είναι? Πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό. Το καλύτερο του κόσμου. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις? Δεν είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα... Πιστεύουμε στα ζώδια. Στον COVID εννοείται ότι πιστεύουμε και η μασκούλα καλό είναι και για μας και για τους άλλους. Και ωραία μάσκα, έτσι. Και έχουμε και... μπορούμε να κάνουμε styling πλέον, να τη συνδυάζουμε με σκουλαρίκια. Πιστεύεις? Εγώ από άμα τραβάς. Ναι, λοιπόν, πιστεύεις? Πιστεύω... Σε ποιο πράγμα? Λέγε, πιστεύεις στον κορονοϊό? Στον κορονοϊό πιστεύω εγώ, ο ξάδερφος παππού μου πέθανε. Τι έγινε? Ο ξάδερφος παππού μου έχει πεθάνει από COVID. Και με ακουμπούσε τόσο νωρά. Έχει πόσο καιρό που έχει πεθάνει. Είσαι φοιτητής? Δεν είμαι φοιτητής. Τι είσαι? Πηγαίνω στο τρίτη ηλικίου. Ναι. Είμαι 19 χρονών. Έχω μείνει πολλές φορές. Α, καλό παιδί δηλαδή. Καλό παιδί είμαι. Καλός μαθητής δεν είμαι. Τα τουάζ έχεις? Τατουάζ δεν έχω, όμως ρώτησα πιο κάτω. Να έρθεις να κάνεις εμάς. Ναι, εγώ ψάχνω για κάτι μόνιμο. Δεν υπάρχει. Είμαι μόνιμο, θα πας στα τζάμπα να πάρεις αυτοκόλλητα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Για τον κορονοϊό. Πιστεύεις ότι υπάρχει? Κάτι υπάρχει. Κοίτα, ξεπέρασε δικός μου άνθρωπος τον κορονοϊό και ξέρω. Α, σοβαρά. Δύσκολα, πώς? Όχι, ευτυχώς ήταν νεαρό άτομο. Ναι. Από χαλκιδική ήταν. Από... Ασυμπτωματικός ή είχε συμπτώματα? Είχε συμπτώματα, αλλά ελαφριά. Πρίστηκαν οι αμυγδάλες, ένα διάστημα δεν μπορούσε και να καταπιεί. Αλλά ήταν νεαρό άτομο. Πυρετό. Και πυρετό είχε. Δεν ξέρω τι πιστεύεις, αν πιστεύεις, πόσο πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Σημασία έχει πως πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι, γρήγορα, για το καλό όλων μας. Το στέκι των μουσικών έχει γίνει εδώ. Ο κύριος Chris Lyak, εδώ πέρα του 63 High και ο φίλος του ο μουσικός... Ηλίας. Από Dub Adventure. Πολλά άλλα project. Είναι κλασικός μουσικός. Καταρχήν πάει σε συναυλή σε ό,τι. Τώρα, είχα... τώρα έπαιζα Beethoven στο μάθημα πιάνου. Σε Di Maggiore. Ελλάδα. Και αν κάποιος κλάδος την έχει πατήσει περισσότερο από όλους, αυτό σίγουρα είναι των καλλιτεχνών. Είτε είσαι μουσικός, ηθοποιός, χορογράφος, σκηνογράφος ή απλά ζωγράφος. Όλοι περιμένουμε μια καλύτερη επόμενη μέρα. I'm a rolling stone, bound to roam. Come the morning, or I'll be gone.